Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Λίμπρο 107,4. All about Harrison Air. Χρήστα το Τσαλτίδη. Τι. Δεν φόρτισε το χρήμα. Δεν φόρτισε το κινητό μου, ρε. Δικτακτορία. Έτσι, όπως υπέγραψε ο Τσίπρας, και εγώ, Χούντα, παίρνω το φορτιστή. Ρε, δεν τελείωσε ακόμα η φόρτιση. Ο αδύναμος. Δεν τελείωσε, πόσο έχει. Περίμενε, φέρτο, ένα λεπτό έχει ακόμα. Φέρε, ένα λεπτό έχει και θα στο δώσω. Ένα λεπτό έχει, μα την Παναγία. Ένα λεπτό να φορτίσει εντελώς. Νομίζω δεν μπαίνει σε μένα. Είδες, πώς σε φάνηκε. Τι έχεις. Samsung. Κι εγώ. Samsung. Και γιατί μπαίνει. Εμένα πια έγινε το πια. Δηλαδή γίνονται αυτά. Αυτός έχει 9 και εγώ έχω 6. Ναι, και τώρα θα πας να πάρεις το 9. Μείωση. Ναι, λοιπόν. All about Harrison Air, Χρήστος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Πάρε τηλέφωνο. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Μιλάει. FM και ενώ. Ξύλο θα πας έτσι και βγει. Τα μηνύματα. Εγώ τι φταίω. Εσύ το φταίω. FM και ενώ τα μηνύματά σα στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρεώσεων τη κινητή τηλεφωνία. Είναι ενήμερο Βασίλη μου, ο καλεσμένο μα. Μπορεί να επιμείνει λίγο. Ναι, εντάξει, ναι. Ένα λεπτό το πολύ, ρε παιδί μου, για να τον εντοπίσουμε. Αξίζει ο άνθρωπο απολαμβάνει τι διακοπέ του. Άλλο φορτιστή έχουν δηλαδή τα 9. Μάλλον βγήκε καινούριο, ναι. Σίγουρο είσαι. Ναι. Μόλις σβήσει το κόκκινο λαμπάκι θα το ξαναδούμε χρυσάνθεμι. Τώρα σε ένα δύο λεπτά θα σβήσει. Μην αγώνεις. Λοιπόν, κάναμε. Μου χωρίσαν το σκυλίο σε ένα. Τον έχουμε. Λοιπόν, ωραία. Κάναμε ένα έτσι μίνι σχόλιο για τα όσα συνέβησαν μέσα Σαββατοκύριακο σχετικά με τα Σκόπια και το Μακεδονικό. Πάμε να επιστρέψουμε στα δικά μας, στα ποδοσφαιρικά μας και πάμε να καλησπερίσουμε έναν από τους παίχτες που ήταν βαρόμετρο στη φετινή πορεία, στην περσίνη βασικά πλέον πορεία του Άρη. Αν όχι MVP, ένας από τους MVP της ομάδας και ο λόγος είναι για τον Βαγγέλη Πλατέλα. Βαγγέλη, καλησπέρα από τον Λίμπερο. Ο MVP πάντως είναι ένας. Γεια σου, καλησπέρα, Βαγγέλη. Και από μένα. Γεια σας. Απλά πες στον Νίκο ότι ο MVP είναι ένας. Μετά πάμε στους VIP, να ξέρεις. VIP ήταν σίγουρα ο Βαγγέλης. Αφού λέει most valuable, most valuable player. Ναι. Άρα δεν γίνεται να είναι πολύ. Ένας ένα. Μπορείς να το πεις σε δύο. Ένας πρέπει να δείξει. Δεν ξέρω. Από πού θα δείξει. Θα εσύ ποιον θα ψήφιζες. Ναι, εγώ δεν μπορώ να κρίνω. Δεν είμαι από αυτούς που πρέπει να κρίνω. Άλλοι κρίνουν για μας. Κοίταξε, με βάση τον κόσμο, αν δεν σε βαφτίσουμε εμείς, ας πούμε, MVP, σίγουρα είσαι στην τριάδα των παιχτών που θα έθετες υποψηφιότητα. Εντάξει, σημαντικό. Σημαντικό. Να προσφέρει τα μέγιστα για να βοηθήσει την ομάδα για να γραφτεί αυτό που τόσα χρόνια προσπαθεί. Στυλό έχεις? Στυλό, όχι, μαζί μου τώρα δεν έχω. Δεν έχεις. Άρα δεν υπογράφεις σήμερα. Όχι, σήμερα όχι ακόμα. Μάλιστα. Δεν θέλουμε να σε ταλαιπωρήσουμε με το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά απλά εντάξει, δεν γίνεται να μην σε ρωτήσουμε. Πού βρισκόμαστε, είμαστε κοντά στις υπογραφές, να φέρουμε δηλαδή το στυλό. Εντάξει, νομίζω είμαστε κοντά. Είμαστε κοντά μέσα στην ομάδα, πιστεύω θα έχει τελειώσει με το καλό το θέμα. Να τυπώσουμε και τις καινούργιες φανέλες δηλαδή. Να το φανέλες. Τι νούμερο. Θα κρατήσεις το 17. Έλατε. Νομίζω θέλει μια επεξεργασία λίγο αυτό. Αυτό όντως θέλει μια. Καταρχήν το 17 πώς το διάλεξες τώρα. Ήρθε Σεπτέμβριο καταρχήν ή πήρες ό,τι είχε μείνει. Ναι, ακριβώς. Το 17 το είχα πάρει επειδή τα πρώτα μου βήματα, τότε που είχα στην Καλυφαία, το είχα πάρει τότε. Mm-hmm. Ήμουνα και 17 χρονών. Και από τότε, εντάξει, έπαιρνα το 11 μετά όσο περνούσε ο καιρός, αλλά τώρα επειδή ήρθα τελευταίος, πήρα πάλι επέλεξα το 17. Κοίταξε, ως παλιός τώρα, πέρα πεις, παιδιά, υπογράφω εγώ, φέρ το 11 όμως, το δώσε κανένα Ισπανό, σε κανένα Αργεντίνο κτλ. Γιατί θα έρθουν και αρκετοί τέτοιοι. Και είναι και αυτή, ξέρεις, και το 11 έχει κάτω. Είναι λίγο με την μπάλα. Ποιος το έχει? Ο Μπαρκάνη. Ποιος? Ο Μπαρκάνη το έχει. Θα πάμε στον Μπαρκάνη να ορμήξουμε. Δεν μπορούμε να το πούμε τον Μπαρκάνη. Τι θέλει, δεν θέλει αυτό σε ένα άλλο νούμερο να το πάρουμε. Και το 10 το έχει, ένα πολύ καλό του φίλου, ο Δημήτρης Ανάκογλου. Μάλιστα, αυτό δεν μπορεί και να το πάρουμε. Το 7? Το 7 το έχει ο Ντούνη. Το 7. Βαγγέλη, μα εξαπάτησαν. Τα είπα. Είναι δύσκολα, δεν είναι δύσκολη κατάσταση. Δύσκολα, είσαι να ξέρει. Είναι και δυνατή τώρα. Ο Μπαρκάν τώρα έχει πολύ δύναμη. Δεν γίνεται τώρα. Βέβαια. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Τέλος πάντων, όποιο νούμερο και να έχει, η ουσία είναι να πει καλά. Δεν παίζει ρόλο τα νούμερα, πιστεύω τόσο πολύ. Εντάξει. Με στο γήπεδο, εντάξει, είναι ένα νούμερο. Σίγουρα πρέπει να έχει κάποια πράγματα. Πάρ το 77 που έχω γεννηθεί εγώ. Καλό. 77, εντάξει, ωραίο είναι και αυτό. Καλό είναι και αυτό, Άρα, για να σοβαρευτούμε και λίγο, ναι. Μέσα στη βδομάδα βλέπει να τελειώνει το θέμα. Λεπτομέρειε από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχουν μείνει. Νομίζω έτσι. Είναι όπως θα λες. Πιστεύω να τελειώσουμε με το καλό. Ωραία.
Πώς είδες έτσι και το προπονητή Ισπανός, ο προπονητής, μάλιστα του αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο. Νομίζω για εσάς τους μεσοεπιθετικούς το στυλ που παίζει ο Ερέρα είναι καλό. Εντάξει, σίγουρα εγώ τον έχω ακουστά και τον ξέρω σαν προπονητή. Σίγουρα δεν τον έχω ζήσει. Έχω ακούσει κάποια λόγα για πολύ καλά για εκείνο. Mm-hmm. Είναι σημαντικό νομίζω να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο ο προπονητής. Ειδικά για μας επιθετικούς. Πιστεύω όλοι μαζί που θα κάνουμε αυτή την ομάδα να πετύχει τους στόχους τους, γιατί ο Άρης έχει λείψει από αυτή την κατηγορία και τους στόχους που κάθε χρόνο είχε. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι έχει έρθει στην ομάδα Βαγγέλνας πολύ πιο επιθετικός προπονητής σε σχέση με τον προκάτοχό του, τον Δημήτρη Σπανό, μπορείς να ταιριάξεις και εσύ να κουμπώσεις καλύτερα. Όχι ότι δεν κούμπωσες φέτος, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ. Εντάξει, σίγουρα είναι σημαντικό να πες επιθετικό μονάσου, γιατί θα έρχεται σίγουρα πιο γρήγορα η μπάλα μπροστά. Και με τους ανάλογους παίχτες που θα πάρει, σίγουρα όταν είσαι καλύτερο, είσαι και εσύ καλύτερος. Βαγγέλη, νιώθεις ότι κάτι χρωστάς και στον ίδιο τον Βαγγέλη με το να παίξεις με μια ομάδα όπως ο Άρης στη Σούπερ Λίγκα? Και το λέω αυτό για τα προηγούμενα, για τις προηγούμενες θητείες σου. Είτε μιλάμε για ΑΕΚ, είτε μιλάμε για Ατρόμητο. Η ΑΕΚ ξέρουμε όλοι ότι είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Ο Ατρόμητος τα τελευταία χρόνια είναι μια ομάδα που πρωταγωνιστεί. Και δεν το λέω να το χρωστάς στον Άρη ή στην οποιαδήποτε ομάδα αγωνίζεσαι ως ποδοσφαιριστής. Το λέω αν το βλέπεις για τον εαυτό σου, το χρωστάς κάπως. Εγωιστικά, μια καλή χρονιά με μια μεγάλη ομάδα. Εντάξει, σίγουρα πρώτα θέλω να υπογράψω και πάνω όλα καλά. Σίγουρα έχω στόχους. Αυτό το βασικό για μένα είναι να πετύχει η ομάδα στόχους και μετά από εκεί πέρα μέσα από την ομάδα να διακριθώ κι εγώ. Είναι σημαντικό αυτό που λες, να διακριθώ μέσα από μια μεγάλη ομάδα. Σίγουρα θα δουλέψω πολύ σκληρά. Είναι μια δύσκολη χρονιά και πιστεύω στο τέλος θα τα καταφέρω. Γιατί, εντάξει, τα όνειρα δεν τελειώνουν ποτέ, γιατί χωρίς όνειρα δεν μπορούμε να ζήσουμε κιόλας. Είναι σημαντικό να έχουμε όνειρα και αργά ή γρήγορα, άμα αξίζουμε, να τα καταφέρουμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα και για σένα με το καλό να πέσουν και οι υπογραφές. Okay, πάντα άνθρωποι είμαστε, αν και θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά. Ότι θα κάνεις και προετοιμασία τώρα με τον Άρη, γιατί για οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή είναι λίγο δύσκολο με άλλους να κάνει προετοιμασία, με άλλους να παίζει και μάλιστα και με ένα τελείως διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Άλλο Super League, άλλο κλωτσοπατινάδα στη Football League. Σίγουρα. Είναι μεγάλο κατέρμα και φάνηκε το πλάνο για έναν αθλητή, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί εγώ είχα ξεκινήσει παίζει προετοιμασία με τον Ατρόμητο και έκατσα μετά ουσιαστικά 15-20 μέρες και μετά ξανά πήγα στον Άρη να κάνω μια μίνι προετοιμασία ουσιαστικά για να μπω με την ομάδα. Δεν φάνηκε πάντως να έχεις ιδιαίτερο πρόβλημα προσαρμογής, παρά το γεγονός ότι δεν είχες κάνει προετοιμασία με την ομάδα πέρυσι το καλοκαίρι? Εντάξει, σίγουρα με βοήθησαν και οι συμπαίκτες μου, το προπονητής. Είναι πολύ σημαντικό να είναι δίπλα σου, ειδικά σε κάποιες στιγμές που είναι δύσκολες. Γιατί όπως είπες και εσύ, θα τελευταία στιγμή στην ομάδα, τελευταία να τα καθίσω ουσιαστικά και νομίζω έκανα μια σημαντική κίνηση και για μένα και για την ομάδα. Και φαντάζομαι μια κίνηση, εντάξει, που πέρυσι το καλοκαίρι έβλεπες την φετινή σεζόν, δηλαδή τον Άρη στην Super League, και αν και μόλις ένα χρόνο, έχεις καταφέρει ήδη να μπει στην καρδιά του κόσμου του Άρη, αλλά δέχεσαι πολύ αγάπη γενικότερα. Να συμπληρώσω αυτό εγώ το χρόνο. Το κέρδισες. Και το κέρδισες κιόλας. Έχουν έρθει πολλοί παίχτες. Ναι. Ονόματα εννοώ ότι. Okay, καλά ονόματα, αλλά στην πορεία είπανε ο παιδιά αυτός δεν το γλωτσάει το τόπι. Το κέρδισες και το κέρδισες ένα χρόνο μέσα και νομίζω αυτό είναι σημαντικό και για σένα. Σίγουρα το χειροκρότημα του κόσμου και η αγάπη είναι, νομίζω, δεν ξεπληρώνεται με όλα τα λεφτά του κόσμου. Νομίζω είναι μεγάλη χαρά για αυτούς που ζουν το παιχνίδι, που είναι μέσα στο παιχνίδι, και το χειροκρότημα του κόσμου νομίζω δεν ξεπληρώνεται με τίποτα. Για μένα είναι ανατριχιαστικό να με χειροκροτάει ο κόσμος ή στα κόρνερ ή έξω να με βλέπει, τα χέρια δηλαδή που με βλέπει. Mm-hmm. Νομίζω είναι ό,τι πιο σημαντικό για έναν αθλητή. Η ψυχολογία δηλαδή, να είναι μαζί του και από εκεί πέρα. Και αυτός δίνει το 100% για να τους κερδίσει και να κάνει το καλύτερο που μπορεί και για αυτούς και για την ομάδα. Mm-hmm.
ξεχωρίσει κάποια στιγμή από τη χρονιά που πέρασε, δηλαδή κάποιο γκολ σε ενδεχομένως ή κάποια στιγμή που να μην έχει σκοράρει εσύ, αλλά να σου έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό σου. Εντάξει, νομίζω μια ωραία ατμόσφαιρα ήταν αυτό που έγινε εμείς σε επίσημο παιχνίδι, αλλά με την Μποκαντζίνη. Ήταν νομίζω ένα πολύ ωραίο αυτό που έγινε τέλος πάντων μέσα στο γήπεδο. Νομίζω όλοι το χαρήκαμε. Και έχει λείψει αυτό από την Ελλάδα, από τον κόσμο του Άρη, αυτός ο κόσμος που διψάει για ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι φέτος, καλώς χρόνων των πραγμάτων, θα το ζήσετε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Και εγώ έτσι πιστεύω. Γιατί υπάρχουν και τα παιχνίδια για να το κάνετε. Εδώ ένας φίλος, Βαγγέλη, λέει: θέλω να έχει ποδοσφαιρικό εγωισμό, να συνεχίσει να δουλεύει πολύ και του χρόνου θα έχει και πολλούς συμπαίκτες να το βοηθάνε και αυτός να τους αξιοποιεί. Εντάξει. Σίγουρα είναι σημαντικό αυτό που είναι να κάνω, θα το κάνω 100% εγώ να δουλέψει και πιστεύω όλα να πάνε καλά. Θεωρείς ότι όταν ανεβαίνει επίπεδο η ομάδα αγωνιστικά και δεν το λέμε για να μειώσουμε κανένα τα παιδιά που ήταν φέτος στο ρόστερ, ίσα νομίζω ότι ο κάθε Αριανός θα πρέπει να τους ευχαριστεί και για την προσπάθεια και για όλα όσα έδωσαν και πέτυχαν το στόχο. Απλά αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι το επίπεδο στη Super League και με κάποιους ξένους παίκτες που θα έρθουν καλούς θα ανέβει. Θεωρείς ότι και εσύ θα ανέβεις δίπλα τους, θα είσαι καλύτερος? Σίγουρα δεν πρέπει να σβήνουμε τίποτα από όλο αυτό που έχει γίνει. Από προπονητές, φροντιστές, γυμναστές, όλοι όσοι ήταν στο team αυτό πέρυσι, όλοι είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που καταφέραμε. Αυτό που δεν καταφέρανε κάποιοι άλλοι όσα χρόνια και αν περάσαμε που η ομάδα δεν ανέβηκε. Από εκεί πέρα είναι σημαντικό σίγουρα να έχεις καλύτερους παίκτες δίπλα σου, γιατί μέσα από αυτούς γίνεσαι και εσύ καλύτερος. Έτσι. Και μέσα από αυτούς διακρίνεσαι και εσύ και οι άλλοι δίπλα σου και νομίζω μπορείς να καταφέρεις πολλά. Θεωρείς, Βαγγέλη, θα είναι δύσκολο γιατί την περσινή σεζόν, περσινή πλέον, δημιουργήσατε μια πολύ οικογενειακό κλίμα και σας βλέπαμε δηλαδή και πριν την προπόνηση και μετά την προπόνηση, ήσασταν πολύ κοντά. Θεωρείς ότι αυτό θα είναι το κλειδί και φέτος, γιατί θα γίνουν και πολλές αλλαγές. Εσείς που θα μείνετε, δηλαδή αυτούς που θα έρθουν, να τους βάλετε σε αυτό το πλαίσιο και να δημιουργηθεί πάλι ένα ανάλογο κλίμα? Σίγουρα το να κάνεις μια οικογένεια, όταν έχεις μια πάνω να κάνεις μια οικογένεια είναι πολύ σημαντικό, γιατί πιστεύω μέσα από τα αποδυτήρια και τις προπονήσεις ξεκινάνε πολλά πράγματα. Πιστεύω η νοοτροπία του προπονητή που είναι και Ισπανός, αυτό θα το καταφέρει. Και σίγουρα αν το καταφέρει αυτό θα κερδίσει και εμάς και θα παίζουμε και για αυτόν. Μιλες, πιο πολλές κλωτσιές έφαγες με τη φανέλα της ΑΕΚ ή με του Άρη στη Football League? Τώρα τι να σου πω τώρα. Μετράω, αλλά είναι πολλές τώρα. Το θέμα είναι ότι βγαίνουμε υγιείς, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Έφαγες όμως πολύ κλωτσιά. Έφαγα. Κοίταξε, κάνα δυο φορές. Είδα ότι ήθελες να τους φας. Πώς το διαχείρεσαι τώρα ένας ποδοσφαιριστής? Μερικές φορές και εσύ δεν συγκρατήθηκες. Νομίζω το καταλαβαίνεις και εσύ. Σου βγαίνει αυτό στο παιχνίδι, αλλά πώς μπορεί ένας αθλητής με τόσες κλωτσιές πολλές και να μην υπάρχει και τιμωρία? Γιατί στη Football League την αφήνουν πολύ παραπάνω την κλωτσιά. Πώς το καταφέρνετε και ρε παιδί μου, δεν ορμάτε να τον φάτε τον αντίπα? Δώστε και εσύ καμιά κλωτσιά, πάρεις κόκκινη και μετά να τα ακούτε και από πάνω. Εντάξει, αυτό είναι θέμα νοοτροπίας. Σίγουρα κάποιες φορές και φεύγουμε, γιατί η παλμή είναι πολύ υψηλή μέσα σε ένα παιχνίδι. Προσπαθούμε να συγκρατηθούμε όσο το δυνατό περισσότερο γίνεται, αλλά πραγματικά κάποιες φορές δεν γίνεται και αυτό. Γιατί θα φας μία, θα φας δύο, θα φας τρεις, αλλά κάποια στιγμή είσαι άνθρωπος και εσύ θα ανεβριάσεις. Λογικό είναι μέσα σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι να γίνονται και αυτά. Και αν από παίρνεις την μπάλα έρχονται κατευθείαν δύο πάνω σου, τουλάχιστον, γιατί κάποιες φορές σε σένα τουλάχιστον είδαμε και τρίτον άρχεται να μαρκάρει. Εντάξει, σου σπάει και λίγο τα νεύρα. Ας μην ήταν καλός, ρε φίλε. Κάτι άλλους που δεν είναι καλοί δεν τους μαρκάρανε, τι να κάνουμε τώρα. Αυτός θέλει. Έπαιρνε την μπάλα καμιά φορά στην πλευρά και ήταν υπερκυκλωμένος. Βαγγέλη, να σε ρωτήσω, σε βοήθησε καθόλου από το μέσο του πρωταθλήματος και έπειτα που σε πήρε λίγο από τα άκρα ο Σπανός, ενδεχομένως για να γίνει και αυτό που ο Νίκος, να σε αποφορτήσει λίγο και να σταματήσουν 3-4 να πέφτουν πάνω και να σε κλείνουν και έτσι να μπλοκάρουν και τον Άρη που δεν είχε λύσει για ένα διάστημα. Σε βοήθησε σένα? Εντάξει, νομίζω ότι κάποια παιχνίδια ήμουν και εγώ καλός εκεί μέσα. Κάποια ήμουν κακός σίγουρα, αλλά νομίζω με βοήθησε.
μπορούσα να πάρω την μπάλα πιο εύκολα άμα έκανα τη σωστή επιλογή, τη σωστή κίνηση, δηλαδή αντίθετα από την μπάλα. Και να την παίρνω, μου ουσιαστικά μερικές φορές πιο πολλές βασικά μόνος μου. Ναι. Και να περνάω με τα κάθες να τελειώνω τη φάση. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο μπουκαδόρος είσαι. Και νομίζω σ' αρέσει και αυτό περισσότερο. Ναι, τι σ' αρέσει περισσότερο. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι απ' έξω προς τα μέσα είναι το διασημαντικό. Ειδικά άμα είσαι Super League που οι άμυνες είναι σίγουρα δεν είναι τόσο κλειστές. Και μπορείς να βρίσκεσαι πολλές φορές ένας με έναν. Ένας με έναν πίσω από τον επιθετικό ή με αντίθετο πόδι από τα πλάγια. Από τα, δεξιά, από τα πλάγια σου λέει. Εγώ νομίζω από τα πλάγια. Καλύτερα. Με αντίθετο πόδι ή με το... Με αντίθετο. Με αντίθετο. Το καλύτερο είναι αυτό. Με αντίθετο. Έτσι πιστεύω και εγώ, ναι. Κοίταξε, ένας παίκτης στον Άρη που έκανε καριέρα με το συγκεκριμένο τρόπο, έκανε καριέρα μέχρι ένα σημείο γιατί μετά έκανε καριέρα και αλλού, θα καταλάβει ο κόσμος τι εννοώ, είναι ο Τόνι Κάλβο. Δεν ξέρω αν τον έχεις παρακολουθήσει. Μοιάζεται και στο στυλ. Εντάξει, αλλά έκανε ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ήταν από, δεξιά, από αριστερά προς δεξιά. Μπράβο. Ήταν πάντα με ανάποδο πόδι. Από την άλλη πλευρά ήταν ο Χαβίτο, πάλι ένας παίκτης με τον οποίο μοιάζεται ταχύτητα κτλ. Και νομίζω ότι γενικά ο Άρης θα πάει σε ένα τέτοιο στυλ παιχνιδιού και με τον Ερέρα. Οπότε βολεύει και το δικό σου στυλ παιχνιδιού αυτό. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα είναι σημαντικό αυτό. Ειδικά με ανάποδο πόδι να παίξει είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω με έχει βοηθήσει πολλά χρόνια αυτό. Και... Μπαίνουν... Μπορώ να βοηθήσω νομίζω καλύτερα την ομάδα από εκεί. Νομίζω ότι μπαίνουν και τα πιο ωραία γκολ έτσι, από άποψη θεάματος. Από τους ποδοσφαιριστές με το που πάνε, πηγαίνουν με το ανάποδο πόδι στο απέναντι παραθυρά κτλ. Εκτός αν είσαι ο Κουτίνιο που το κάνεις και από πολλές πλευρές. Σαν το Ρόμπερ στην πάλι που το κάνει είναι η μόνιμη κινήση. Ναι, εντάξει, το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί και πιστεύω πιο πολύ τώρα παίζουν με ανάποδο πόδι. Έτσι. Να μην σε ταλαιπωρήσουμε άλλο, να μας πεις μια κουβέντα και για το Μουντιάλ. Φαντάζομαι το παρακολουθείς και εσύ ως ποδοσφαιριστής. Ναι. Καταρχήν, ποιον υποστηρίζεις, κάποιον? Υποστηρίζω Αργεντινή. Αργεντινή. Αγαπηκράτηκες. Με μελαγχολία το είπε. με παράπονο. Μελαγχολία. Με παράπονο, ναι. Άμα δεν μπορεί να κερδίσει η Ισλανδία, αυτό. Η Ισλανδία είναι football league. Ισλανδία, είναι football league, κλωτσάνε. Αν πρόβλεψη για νικητή μπορείς να κάνεις. Είναι νωρίς ακόμα, πιστεύεις? Νομίζω είναι δύσκολη. Βλέπω όμως τελικό, μπορεί να πάω, βλέπω Γαλλία. Γαλλία, ε! Κόσμο είναι, εντάξει. Γαλλία. Μάλιστα. Εμένα μου άρεσε και η Ισπανία, παρόλο που έφερε 3-3 τελικά με την... Ναι, δεν είναι άσχημα, αλλά είναι, εντάξει, ανάλογος πως θα κλειδωθούν τώρα αυτοί. Και έχω μία αίσθηση, Βαγγέλη, δεν ξέρω αν θα βγει, ότι... Στο τέλος θα πάμε σε μια μεγάλη έκπληξη φέτος. Δηλαδή βλέπω κάτι ομάδες Μεξικό, Βέλγιο, ότι έχουν τα φόντα να απειλήσουν τους παραδοσιακούς. Το Βέλγιο ξεκίνησε. Ναι, σίγουρα. Είναι, εντάξει, μέσα σε αυτό το πράγμα γίνονται έκπληξεις. Είναι μεγάλη διοργάνωση και γιατί όχι. Έτσι. Η Ελλάδα θα ξαναπάει, λες, ή ό,τι κάναμε. Σίγουρα. Κάποια στιγμή θα ξαναπάμε. Έχεις να πούμε ότι ο Βαγγέλης, για όσους δεν ξέρουν, είναι από τους παίκτες που έχουν φορέσει το εθνόσημο. Χαρακτηρίζεται διεθνής, άρα είναι και αυτό ένα στα σύν του. Εντάξει, είναι, νομίζω ένα σημαντικό κατόρθωμα είναι ένας αθλητής να φοράει το εθνόσημο. Νομίζω δεν υπάρχει πιο μεγάλη τιμή για αυτό. Είναι και αυτό ένα κίνητρο, νομίζω, Βαγγέλη, για σένα. Δηλαδή η νέα χρονιά είναι Super League με τον Άρη κιόλας και μέσα από καλές εμφανίσεις, γιατί όχι να κληθείς ξανά στην εθνική. Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό και για να προσεγγιστεί, νομίζω. Μέσα από την ομάδα του να βγαίνει και να πηγαίνει σε εθνική. Εμείς το ευχηθούμε. Να ευχηθούμε καταρχήν την επόμενη φορά να μιλήσουμε με τον παίκτη του Άρη, γιατί τώρα είσαι ελεύθερος, είσαι free agent αυτή τη στιγμή. Τον παίκτη του Άρη, Βαγγέλη Πλατέλα, και να σε δούμε και στην προετοιμασία και βεβαίως να πανηγυρίσει πολλά γκολ με τη φανέλα του Άρη την επόμενη σεζόν. Ασχέτου νούμερο που μπορεί να έχει στη φανέλα. Όποιο νούμερο να είναι. Ναι, όποιο νούμερο. Πάρε και το ένα, αν θες. Και το ένα καλό είναι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Λοιπόν, αυτά από... Πες το τώρα που έκλεισε, τον MVP. Από τον MVP, ίσως τον MVP, η ανάκτη των κορυφαίων του φετινού Άρη. Το λένε και οι αριθμοί. Νομίζω το πιο αγαπητό σίγουρα. Μαζί με το Σόουζα, ναι. Είναι να σου πω γιατί τον κερδίζει. Γιατί είναι επιθετικός. Είναι αυτό το άδικο... Με τον αμυντικό, ναι. Αλλά κοίταξε, εγώ στους MVP θα βάζα και τον Δελζής. Σίγουρα. Ο Δελζής είχε πάρα πολύ, έκανε πολύ καλό πρωτάθλημα φέτος. Πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Με ελάχιστα λάθη. Και ελάχιστα αρνητικά που μπορείς να του χρεώσει. Ήταν πολύ σταθερός. Είχε βάλει και 3 γκολ που ήταν 9 βαθμοί. Ο Δελζής είχε κάνει ένα κακό παιχνίδι με τον Πανιόνιο.
ναι. το χειρότερο του. Ναι, ναι, ναι. Και από εκεί και έπειτα ψάχνω να σκεφτώ σε ποιο άλλο παιχνίδι ήταν κακός. Δεν μου έρχεται κανένα να σου πω την αλήθεια. Και εγώ λέω, μπορεί να ήταν ένα ακόμα το πολύ. Επειδή εντάξει, θα μου πει απ' την άλλη, πρόσεξε. Δύο-τρεις κακές εμφανίσεις του Πλατέλα φαίνονται γιατί είναι επιθετικός. Είναι το ανάποδο από αυτό που σου είπα πριν. Τώρα, η κακή μέρα δηλαδή του Δελιζήση. Μην κουνιέσαι. Του Δελιζήση ή το Σόουζα. Όταν κερδίζει 5-0 ή 4-0 ή 3-0 και μπορεί να φανεί σε ένα γκολ που θα δειχθεί. Ναι, μόνο εντάξει. εκεί. Ενώ η κακή ναι. μέρα του επιθετικού φαίνεται ναι. ακόμα και σε παιχνίδι που κερδίζει εύκολα. Κοίτα, ο Πλατέλας μέχρι να τον αντιληφθούν οι αντίπαλοι και να τον διαβάζουν και να τον κλείουν τις περισσότερες φορές, τα πήγαινε πολύ καλά. Εντάξει, όχι που συνέχεια δεν ήταν καλός. Ήταν αυτό που πες και εσύ, ο Σπανός δοκίμασε κάποια φάση, το μετατόπισε στον άξονα. Σε κάποια παιχνίδια βγήκε, στα περισσότερα δεν του βγήκε νομίζω, γιατί δεν είναι και η θέση του κιόλας. Γενικότερα ο Άρης πέρυσι ψάχτηκε πολύ με τη θέση 10. Εκεί η θέση για την οποία δηλαδή όπως φαίνεται θα αποκτήσει τον Μαρτίνες. Πέρασε από εκεί και ο Πλατέλας μεταξύ άλλων. Σε άλλα παιχνίδια ήταν καλός. Εμένα μου άρεσε περισσότερο. Όχι, εμένα δεν μου άρεσε να σου πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι μπορεί ειδικά στη Super League με τις άμυνες πιο ανοιχτές να δώσει περισσότερα πράγματα εκεί πέρα. Του Χαντί, πώς να τα πει αυτά. Ο ποιο? Εσύ, ο κολλητός του Χαντί. Πού τρε, φίλε. Εδώ θα λέμε αλήθεια, σου λέω. Εγώ κολλητός του Χαντί. Έχεις βγει με τον Άγγελο και καφέ κάνει με εμένα. Τι λες, Αλήθεια. Αν έχεις βγει με τον Άγγελο. Με κανένα δεν έχω βγει, φίλε, για καφέ. Δεν έχεις βγει με κανένα παίχτη για καφέ. Ούτε έναν. Διώξτε τον κύριο, διότι αν δεν βγαίνει για καφέ με τους παίκτες, πώς θα μαθαίνουμε εμείς τις ειδήσεις. Ούτε έναν. Να τα λέμε σε εσάς. Ούτε έναν. Δεν έχεις πει. Μόνο μπύρες πίνετε. Ποτέ. Την τόνικ. Αλκοόλ δεν δίνει στους παίκτες. Ποτέ. 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 Λοιπόν. Ο δεν βγαίνω για καφέ με τους ποδοσφαιριστές Νίκος Παπαδόπουλος, ρεπόρτερ. Θα πάει προετοιμασία με τους παίκτες στα 3-5 πηγά για να πιει κανένα καφέ. Γιατί αλλιώς δεν Βέρμιο. Πίνει. Στο Βέρμιο, εκεί πάρα πολύ ωραία. Πάντα έχει και κρύο κιόλας. Πάντα έχει κρύο. Μου είπαν, όχι πάντα, μου είπαν ότι έχει κρύο. Πέρσι δεν ξέρεις τι είχε. Φίλε, πέρσι έλειπα στο στρατό, δεν είχα ενημέρωση. Α, δεν ήσουν εσύ. Όχι, ο Αλέξης Απόπουλος είχε πάει. Ο Αλέξης ήταν, ναι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ ήμουν στην Τσίπρα. Στο κέντρο εκπαίδευσης στην Πάφο. Έχει ωραία να πάρεις φούτερ. Σου λέω μόνο ότι ανέβηκα εγώ. 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 με 15 κιλά πιο πάνω, έτσι. Με σίγουρα. 24 με 24 κιλά πιο πάνω. Εντάξει. Με 24 κιλά συν. Ναι. Και κρύωνες. Πέρσι. Ποια ώρα της μέρας όμως, περίμενε. Μεσημέρι. Αν για να δούμε την απογευματινή προπόνηση. Φαντάζομαι το βράδυ τι γίνεται. Και από τη στιγμή που αρχίσαμε ανεβαίναμε προς ναι. τα πάνω, είχε τη δροσούλα. Και... Εντάξει, νιώθησε ωραία. Ναι. Και στο 7 η ώρα κρύωνες. Όταν 10 τις 8 αρχίσαμε να κατεβαίνουμε, είχε κρύο. Δηλαδή έλεγες θα βάλω. Εντάξει, εγώ δεν θα βάλω. Όχι. Είχα 24 κιλά συν. αλλά δηλαδή κοπέλα. Εσωματωμένο. Κοπέλα σίγουρα έβαζε ζακετάκι. Κοπέλα τι να κάνει εκεί πάνω, αγαπητή. Να δει προετοιμασία. Του Άρη. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Να πάει κανένα ταπεράκι στους παίκτες μας. Είναι λίγο κατηφορικό το γήπεδο. Είναι λίγο κατηφορικό το γήπεδο. Οπα, το Βέλγιο μαλλί. Είναι η τρίτη ευκαιρία που χάνει όμως το Βέλγιο. Στο τρίτο λεπτό που παίζουμε, έκτοπο το πότε είναι. Με τον Τράις Μέρτενς της Νάπολη. Λοιπόν, αυτά από τον Βαγγέλη Πλατέλα. Όσοι τον χάσατε, σε λίγη ώρα θα ανέβει όπως ανεβαίνει κάθε φορά και η εκπομπή και η συνεντεύξη χωριστά στο Λίμπερο 107,4. Θα έχει την ευκαιρία να το κάνει. Πέναλτι. Όχι, δεν το έδωσε. Τον δώσε το πέναλτι, ρε. Ρε βαρ. Σφαγή. Σφαγή του Βελγίου. Δεν θα βάλει γκολ. Πάσα για τον Λουκάκο. 5-0 θα κερδίσει. Καλά, το πέναλτι το δίνει. Αντί να στάρει το μεταξύ τα από εκεί πέρα. Βαρ, βαρ. Ο αλτουριστή. Βαρ. Δε στο βαρ, βρε. Δεν θα το δει. Δεν έχει φτάσει το βαρ στην Αφρική. Δεν θα το δει. Βουτιά. Κίτρινη κάρτα. Δώσ' του κίτρινη κάρτα. Τώρα, φίλε, δηλαδή αυτό πρόσεξε είναι βασικό στη Manchester City, πρωταθλητή Αγγλία και κάνει αυτό το πράγμα. Κάρτα έπρεπε να πάρει. Κανονικά, ναι, αλλά του χάρη. Λοιπόν, μετά το Βαγγέλη Πλατέλα που ακούσατε εδώ στον Λίμπερο 107,4, θα πάμε. Τα λες ωραία. Τα λέω ωραία, γι' αυτό πάμε στο break. Ακούσατε Βαγγέλη Πλατέλα. Θα τι ανοίξουμε. Ποιε. Θα δώσουμε βήμα. Να δώσουμε βήμα. Να δώσουμε βήμα λοιπόν στο λαό, σε εσά. 2-31-0-287 και 3 οχτάρια. Ανοιχτό το τηλεφωνικό μας κέντρο. Σας περιμένει για να το πολιορκήσετε. Μεγάλη ευκαιρία, νέα μεγάλη ευκαιρία για το Βέλγιο που κερδίζει κόρνερ. Από ό,τι είδα στο 21ο λεπτό, Βέλγιο Παναμάς 0-0 μονότερμα. Των Βέλγων. Πάσο Ντεμπρούινε στο Λουκάκου. Τελευταία στιγμή πρόλαβε ο αμυντικός.
Ανοιχτές λοιπόν οι γραμμές 2-30-02-87-3 οχτάρια για να σχολιάσουμε και αυτά τα οποία είπε ο Βαγγέλης Πλατέλας και αυτά που περιμένουμε μέσα στις επόμενες ημέρες, εδώ παραμονών, αποχωρήσεων, μεταγραφών που σύμφωνα με την ΠΑΕ θα υπάρξουν και οι πρώτες μεταγραφές μέσα στην εβδομάδα που ξεκίνησε σήμερα. Και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ξεκινήσει αυτό για τον Άρη, όχι μόνο για λόγους ενίσχυσης του ρόστερ και ότι πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσει και αυτό το κομμάτι αφού πλησιάζουμε στην προετοιμασία. Θα βοηθήσει, νομίζω, κατά τη γνώμη μου, και συμφωνείτε όλοι σε αυτό και ο Χρήστος να το φαντάζομαι, θα βοηθήσει πολύ περισσότερο στην κίνηση των διαρκείας. Που από την ΠΑΕ βέβαια μέχρι στιγμής λένε ότι είναι πολύ ικανοποιητική η ρυθμή της διάθεσης των διαρκείας, αλλά θα σμπρώξει ακόμα περισσότερο τον κόσμο σαν διαρκείας το αν γίνει μια μεταγραφή ή δύο ή τρεις μέσα στην εβδομάδα ή αν τελειώσει το θέμα του Σόζα ή του Πλατέλα. Θα τελειώσει μέσα στην εβδομάδα. Θα τελειώσουν και αυτά μέσα στην εβδομάδα. Το είπε και ο Βαγγέλης. Στην εβδομάδα το είπε και ο ίδιος. Εντάξει, με το Σόζα είναι γνωστή η συμφωνία πριν το ταξίδι του Καρυπίδη στην Αμερική. Νομίζω ότι και αυτός μέχρι την Παρασκευή να ολοκληρώσει και τις διακοπές του στην Κρήτη, όπου βρίσκεται περίπου τις τελευταίες 10 μέρες. Ένα διάστημα το πέρασε μάλιστα και με Κανακούδη και ένα Σλίδη. Εκεί στα Χανιά. Πορτογάλος συστήνεται με τον νέο του συμπαίχτη, όπως όλα δείχνουν, τον Ασλίδη. Αυτό πώς το συμπεραίνεις? Πώς συμπεραίνεις? Ορίστε. Έκλεισε. Ο ίδιος έχει πει ότι είχε συμφωνήσει με τον κύριο Καρυπίδη. Με τον κύριο Καρυπίδη. Ναι. Με τον κύριο Ρέρα συμφώνησε. Εγώ από ό,τι ξέρω δεν τίθεται θέμα και ότι θα είναι κανονικά. Έτσι λες εσύ. Μπορεί να αλλάξει κάτι μετά, δεν το ξέρεις. Αν έχει αλλάξει ήδη. Έτσι λες εσύ. Εγώ δεν είπα τίποτα. Δεν είπα ούτε ότι έχει αλλάξει, ούτε ότι εγώ λέω ότι θα περιμένουμε και θα δούμε οριστικά. Ήδη έχεις κάνει κολοτούμπα μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Έκανε κολοτούμπα. Εσύ είπες συμπαίχτη αρχικά και τώρα είπες θα περιμένουμε και θα κατάλαβες δούμε. Κατάλαβες πώς το είπα, Χρυσανθέμη? Όχι, δεν κατάλαβα. Εντάξει, εγώ δεν φταίω. Ούτε ο κόσμος κατάλαβε όμως. Θα είναι τελικά συμπαίχτες? Είναι πολύ πιθανό. Πού? Τι πού? Σε ποια ομάδα? Στον Άρη. Γιατί ο Σόζα είναι στον Άρη. Αν τελικά ο Νασλίδης προχωρήσει η περίπτωσή του και περάσει στο χαρτί αυτό το οποίο έχει συμφωνήσει με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Εντάξει, γιατί ο παίχτης, όπως δηλώνει ο ίδιος τουλάχιστον, είναι εδώ με Ερέρα. Και περιμένει ο Ερέρα ενημέρωση. Άναψε πράσινο φως. Θα μας δώσει ρεπορτάζ. Άμα δεν ξέρεις, παιδί, μην μας λες. Θα σου πω μετά τις 6.30. Ο Ερέρα άναψε πράσινο φως. Εγώ από ό,τι ξέρω, ναι. Ο Ερέρα. Εγώ από ό,τι ξέρω, ναι. Ο Πάκο Ερέρα. Ο Πάκο Ερέρα. Μας δίνει το ρεπορτάζ ο Νίκος Παπαδόπουλος. Τώρα το αν θα γίνει ή όχι. Αν θα αλλάξει κάτι βασικά. Και λέει ότι ο Ερέρα άναψε το πράσινο φως. Εσύ, σαν πιο έμπειρος, αυτή τη στιγμή τι λες? Ότι δεν έχει ανάψει ούτε πράσινο ούτε κόκκινο. Μάλιστα. Θα φανεί. Είναι στο πορτοκαλί. Στο πορτοκαλί. Με το πορτοκαλί περνάς όμως. Τι? Εγώ περνάω με το πορτοκαλί. Το φανάρι, όχι το συμβόλαιο. Τέλος πάντων. Είναι και αυτή πέρα την πλάκα, γιατί το πήγαμε λίγο στο χαβαλέ. Κανακούδης. Μια της υποθέσεις που θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Κανακούδης. Κανακούδη δεν έχω ενημέρωση. Εσύ έχεις? Να πάρεις το φίλο σου. Μετά. Θα μου πει αν απέκτησες φιλίες τα τελευταία 24 ώρα. Να το ρωτήσεις. Ναι. Δεν το ρώτησες. Ποιο ναι. Από εκεί θα εξαρτηθεί. Α, εντάξει. Πες εγώ, λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ναι. Αυτός που έγραψες προχθές ο αριστερός... Η Άρη τον έγραψε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό ο άλλο που γράφει, πώ τον λένε. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ? Ξεχνάω κιόλα όσο γράφει. Έχουν γραφτεί τόσα ονόματα. Καλά, εντάξει. Αυτό που γράφει το Λαμπαουτάρι είναι η εγγύηση. Για πες. Ο Μπόρχα Βιγκέρα. Αυτό, ναι. Τι έγινε με τον Βιγκέρα? Δεν έχουμε κάτι. Δεν έχουμε κάτι με τον Βιγκέρα. Τι γίνεται με τον άλλον, τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Μπακ? Τον ποιον? Τον αριστερό Μπακ. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, ρε? Τον αριστερό μπακ. Τον πέραψε η Αρισίσα, θες να πεις. Αυτό, ναι. Το περασμένο Σάββατο. Ναι, ναι, ναι. Τον Άλεξ Μενέντεζ. Αυτόν, τον Μενέντεζ. Με το Μενέντεζ. Μενέντεζ. Που κάνει διακοπές στο Μαϊάμι από ό,τι παρακολούσε λίγο τα social media. Ναι. Αλλά δεν απαντάει. Τι κάνει αυτό? Τον ψάξαμε. Τι? Είναι μια περίπτωση που είναι ψηλά για τον Πάκο Ερέρα. Ναι. Είναι ένα ποδοσφαιριστής που μπορεί να αγωνιστεί τόσο στο αριστερό άκρο της άμυνας όσο και ως αριστερός εξτρέμ. Ναι. Εντάξει. Είναι μια αξιόλογη περίπτωση. Πού έπαιζε το παλικάρι αυτό? Δεν είναι βέβαια πολύ εύκολη, όπως διαβάσαμε στην αίρεση σε το περασμένο Σάββατο. Είναι πάντως μια τις πρώτες επιλογές που προκρίνει ο Πάκο Ερέρα από την ισπανική αγορά. Ο Άλεξ Μενέντες. Τι διαβάζεις, φίλε? Ότι ο γιος του Μάκη Χάβου και επίσημα στον Ολυμπιακό. Είναι στον Ολυμπιακό και επίσημα. Ο Σίμος.
Χάβος. Ναι. Είναι στο τμήμα scouting των Πειραιωτών. κάτι πράγματα. Και ο γιος. Και σκέφτεσαι τώρα, ναι, να πήγαινε γιος προπονητή Αριανού Βιλωμένου. Γιος πρώην γυμναστή του Άρη. Γιος πρώην γυμναστή του Άρη. Είναι πιθανό να πάει... Γιος πρώην γυμναστή του Άρη. Στο συμπολίτη. Στο συμπολίτη. Γιος πρώην γυμναστή. Πιανού. Γιος πρώην γυμναστή. Θα σου πω στο διάλειμμα. Πρώην δεν είναι. Ναι. Ας πάει που θέλει. Έτσι έως τα τελευταία δεκαετία. Πάει που θέλει. Τελευταία δεκαετία είχαμε ούκο λίγους συμπολίτες που ήρθαν στον Άρη. Ναι. Με, για τον ένα ή για τον άλλο λόγο. Ναι. Ας πάει που θέλει το παιδί. Άμα θέλει, ας πάει. Αυτό είναι ένας εφιάλτης, φίλε. Να είναι παιχταράς ο γιος σου και να έρχεται να του κάνει πρόταση ο ΠΑΟΚ. Δεν το πας. Σταματάς. Και άμα το παιδί επιμένει. Μα, πού να, τι κάνει το παιδί. Επιμένει. Είσαι στο παιδί, θα επιμένει, δεν πάω, θα λέει. Δηλαδή ο γονιός μπορεί να του πει πάνε. Το παιδί θα λέει δεν πάω. Ναι. Κάρτα. Παιδιά, το Βέλγιο δεν ξέρω αν είναι ο Παναμάς τόσο χάλια. Αλλά το Βέλγιο έχω την αίσθηση ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω δει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ. Από άψη ποδοσφαίρου τώρα, έτσι. Θα ήθελα να τζούκε σαν και βέβαια, δεν έχουν, πιο σοβαρή. Φτάνουν απέναντι την αιστεία και τα βάλαν στα Περιστέρια. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Ναι. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Αλλά νομίζω ότι. Ναι, αυτό είναι που λες. Δεν ξέρω τι δυναμικότητα είναι ο Παναμάς τώρα. Εικάζω ότι είναι χαμηλής. Το Βέλγιο νομίζω στον όμιλο της Αγγλίας, αν θυμάμαι καλά. Ή όχι. Αγγλιάρα. Είμαστε όλοι με την Αγγλία. Της Αγγλίας είναι. Λάθος η επιλογή του. Ποιο? Μετά που θα πάμε εκεί που θα πάμε. Τη μέρα παίζει η Αγγλία. Όντως. Μου το πει κι άλλος αυτό. Μια η ώρα. Λάθος. Πάρουμε... να ανοίξουν τηλεοράσεις. Δεν έχει μέσα εκεί που θα πάμε. Έχω. Ιντερνετ έχει. Έχει. Ναι. Ωραία. Θα πάρω το δικό μας το site. Το ξέρουμε μπάλα με εκείνο. Το δικό μου. Το δικό μου. Ωραία. Το δικό μας. Το δικό μας που το πληρώνεις εσύ. Ε? Το δικό μας που το πληρώνω εγώ. Ναι. Α, ωραία. Ο έχουν δύο ίντερνετ. Κατάλαβες. Καβαδίας, κατάλαβες. Είναι λέει, το ίντερνετ το δικό μας. Ποιος το πληρώνει εσύ. Κατάλαβες, φίλε, μετά από 6 χρόνια παρουσία στο μέσο δηλαδή. Ακόμα είμαι τέτοιο. Ακόμα είμαι ένας ξένος. Αυτό είναι, φίλε. Βλέπεις. Δεν είναι μόνο η δικιά σου πλευρά, είναι και η δική μου πλευρά. Στις παροχές. Ορίστε. Στις παροχές υπηρεσιών είσαι φίλος. Στις υποχρεώσεις είσαι φίλος. Άμα είναι να δώσεις, εγώ ο ξένος. Break. Εσύ με παρουσιάζεις ξένο. Έλα πάνε άκου στο Διονυσίου τώρα για να μην σε βάλω τον Ταλάρα. Ακτή Διονυσίου. Τι? Λοιπόν. Ακτή Ταλάρα υπάρχει? Όχι. Break. Εδώ μας επιστρέψαμε 20 λεπτά πριν το φινάλε της εκπομπής. All About Aris On Air. Στο Λίμπερο 107,4. Χρύσανθος Τσαλτίδης. Αυτός είμαι. Ο γνωστός. Νίκος Παπαδόπουλος, ο άγνωστος. Υπάρχει άγνωστος. Νίκος Παπαδόπουλος, ο άγνωστος. Λοιπόν. Άγνωστος. Καταρχήν, αφού Λουκάκου με στην περιοχή, το έβγαλε πάλι ο τερματάς. Μονότερμα το Βέλγιο, αλλά ακόμα γκολ δεν έχει βάλει. Ο τερματάς. Λοιπόν, ο τερματοφύλακας. Ο τερματάς. Νεολαία. Νεολαία. Νεολέρα. Ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές. Γιατί? Μέχρι τις 7 παρα 5, όχι. Τις άνοιξες. Πριν τις άνοιξα, αλλά δεν είχαμε πολύ ανταπόκριση. Βλέπουμε Μουντιάλ. Φυσικό είναι. Βέλγιο Παναμά, ρε φίλε. Γιατί εμείς τι βλέπουμε. Το ψιλοχαζεύουμε, δεν το κοιτάμε τόσο μεγάλη. Αν δεν είχες εκπομπή, τι θα έκανες. Κοιτάνε εξαιρέσεις το αποψινό με την Αγγλία, τα αυριανά. Ναι, πρόσεξε. Οκ, και μας άνοιξαν τώρα, μόλις βάλαμε για πλατέλα, ακούσαν πλατέλα. Έτσι. Τώρα σου λέει μετά. Θα την ακούσω μετά την εκπομπή. Αύριο δεν πρέπει να έχετε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι εδώ μεταξύ. Είναι πολύ soft ημέρα. Εντάξει, αύριο μπορεί να μας κάνουν. Το μόνο ενδιαφέρον αύριο είναι το βράδυ που παίζει ο Κούπερ. Έκτορ Κούπερ. Καντώνη Αριόγλου με τον Τιμπιντάι. Έλα, ορίστε, σε πήρανε τηλέφωνο. Πάμε στον πρώτο φίλο, γεια σας. Έρε, να σας κάνω. Ποδαρικό. Να σας κάνω σε φτέρε. Ωραίος. Εγώ δεν βλέπω να είμαι παγκόσμιο γήπεδο, οπότε γιατί? Και δεν με ενδιαφέρει καν. Α, δεν βλέπεις. Όχι ρε φίλε, τι γιατί? Να δω να. Ένα παιχνίδι είδα το Βραζιλία-Ελβετία και ένα Ισπανία-Πορτογαλία. Α, ωραίο τι μα... να δω τους. Ωραίο μάτσιδες. Ναι, και τι να δω να είμαι. Εντάξει, τώρα το Βέλγιο, το Βέλγιο είναι ωραίο πάντως. Αυτό που με κάνει εντύπωση είναι τα παιδικά λάθη που γίνονται σχεδόν από όλες ας πούμε τις ομάδες. Είδα έτσι ένα πεντάλεπτο η Γαλλία με ποιους έπαιζε. Με την Αυστραλία. Με την Αυστραλία.
Αυστραλία, ε. Ναι. Εκείνο το πέναλτι που έκανε αυτός εκεί ο έγχρωμος. Τι πέναλτι ήταν, ρε φίλε. Του μτιτί. Πήγε να δώσει κεφαλιά και σήκωσε το χέρι. Όχι, ήτανε, πήρε μεταγραφή από το Πανεγιάλιο. Είναι, είναι αυτός ο Παπαδόπουλος, ναι, που έκανε τα πέναλτι εκείνα. Επιτρέπεται, ρε φίλε, να είμαι σε παγκόσμιο κύπελο, δηλαδή σχεδόν ανενόχλητος. Και σηκώνει το χέρι να μην και σταματάει την μπάλα. Είναι, είναι η δικαίωση αυτού του τύπου που έπαιζε στον Πανεγιάλιο. Που τα έκανε με τη Λαμία, ναι, και τον Απόλλωνα. Λάθος το έκανε το παιδί, ρε. Και αυτός ο τύπος, ας πούμε, παίζει στην Μπαρτσελώνα και διάβαζα κάτι ότι θα φύγει, θα τον πουλήσουν, θα κάνουν, θα δείξουν, θα ράνουν. Ναι, τον ζήτησε το βόλεϊ της Μπαρτσελώνα τώρα. Γι' αυτό, τέλος πάντων, με το πόλο θα κάναμε μουσχεμα, έτσι. Στο πόλο μόνο μουσχεμα μπορείς να τα κάνεις. Κρίμα, ρε γάμο, κρίμα. Υπήρχαν ένα με προβλήματα, έτσι. Είχε καλύτερες ομάδες. Είχε καλύτερες ομάδες. Είχα διαβάσει όταν είχε τελειώσει η πρώτη φάση, ας πούμε, ένα-δύο παιδιά εκείνη την περίοδο που ήταν και καλοί παίκτες. Αποχώρησαν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και ήδη η ομάδα δεν ήταν δηλαδή έτσι που να διεκδικήσει την άνοδο. Παρέμεινε στην Α2. Ξανά μανάναμε λοιπόν από την αρχή. Αν δεν διορθωθούν τα πράγματα στον ερασιτέχνη, μιλάμε πάντοτε για χρήματα, και μία διοίκηση, ας πούμε, στη Βαρή, δεν υπάρχει, ας πούμε, προκοπή. Το μπάσκετ, ας πούμε, το γυναικείο μπάσκετ, και εκεί, ας πούμε, ενώ πήγε να γίνει να με κάτι, διαλυμένα να με τα πάντα. Δεν ξέρουν εάν τελικά κατέβουν να με στο φετινό πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, υπάρχει πολύ μεγάλο να με πρόβλημα. Εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Μέχρι να σταθεροποιηθεί το ποδόσφαιρο και να φέρει έσοδα, αλλάξει λίγο η φάση και στον μπάσκετ, ναι, θα υπάρχει και στον ερασιτέχνη το ίδιο θέμα. Ναι. Μόνο στο τα τμήματα με χρηματοδότη εκεί πάνε καλά. Μόνο τα τμήματα με χρηματοδότη. Στο ποδόσφαιρο έτσι τίποτα, καμία είδηση, ασμαζά και τα λοιπά. Περιμένει. Σου είπε ο κύριος Πλατέλας πριν ότι υπογράφει. Α, δεν άκουσα. Βγάλαμε Βαγγέλη Πλατέλα, ρε εσύ, Παύλο, πριν και είπε μέσα στη βδομάδα πιστεύω ότι θα υπογράψουμε. Α, και αυτός πιστεύει να είμαι, σαν τον άλλον που τι να πει το η ανανέωση είναι ένα με στα λόγια μόνο μέχρι στιγμής, έτσι. Αυτή τη βδομάδα είναι λάθος. Αφού τους είπε μετά τις 15, τους είπε μετά τις 15, όλους τους είπε μετά τις 15 θα δρομολογηθούν. Τέλος πάντων, εντάξει, να δούμε με τι πρόκειται να γίνει, γιατί όπως είπε σίγουρα, αν δεν περπατήσει, ας πούμε, λοιπόν, το ποδόσφαιρο και κάποια χρήματα να περάσουν στον ερασιτέχνη και τα λοιπά, μαύρα τα πράγματα παντού. Έτσι. Καλώς έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, να σε καλά. Γεια χαρά, γεια. Έτσι είναι, άμα δεν υπάρχει το χρήμα από το ποδόσφαιρο και ο ερασιτέχνης. Πάμε στον επόμενο. Θα ζορίζεται. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Θα ήθελα να πω ένα στιχάκι. Ναι. Στιχάκι. Στιχάκι. Τι είσαι, ποιητής? Εντάξει, μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Α, ναι. Τώρα σου ήρθε κιόλας. Ναι. Για πες το στιχάκι. Βαγγέλη Πλατέλα, μείνε στον Άρη για πάντα. Φίλε, πραγματικά δηλαδή, η ένωση ποιητών θα σε κάνει επίτιμο μέλος. Μη μου πεις ότι δεν ταιριάζει. Ταιριάζει απόλυτα. Γιατί ταιριάζει ο Πλατέλας με τον Άρη και ο Άρης με τον Πλατέλα. Έτσι. Βαγγέλη Πλατέλα. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, κάνα νέο από τον μπάσκετ. Από ποιο? Από τον μπάσκετ. Από τον μπάσκετ έκανε προσφυγή ο Μούρτος. Γελάζε, να τον πληρώσουμε κιόλας διπλά. Τι να κάνει. Εντάξει, από τη στιγμή που έχει συμβόλαιο. Δικαίωμά του ήταν. Θα τον πληρώσεις. Έτσι είναι. Αφού το υπέγραψες, θα τον πληρώσεις. Η πλάκα είναι ότι άλλοι το υπέγραψαν, άλλοι το πληρώνουν. Πού θα πάει όμως? Τι τον νοιάζει, αυτό τον πληρώνεις εσύ. Σωστό. Άλλο αυτό θα τον πληρώσεις, εντάξει. Πού θα πάει να παίξει? Α2. Κάπου θα βρει να πάει. Στην Α2. Θα πρέπει να πληρώσει για να πάει κάπου. Λες? Βέβαια. Μα θα βρει. Σκληρή κριτική. Και ήταν αρχηγός, ε. Ναι, αρχηγός ήταν. Και, αυτό. Και βολές δεν έβαζε. Και κνευριζόμουν. Και πρώτα πηδούσα, εγώ ξέρω ότι αρχηγός παίρνει την ομάδα στα χέρια του και στα πόδια του. Όχι, στον Άρη οι αρχηγοί κάνουν προσφυγές. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Σαν αρχηγός, όχι δεν μπορούσε να πάρει στην πλάτη του την ομάδα, αλλά έτρεμε κιόλας.
Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν στον Άρη. Έτσι είναι. Θα δούμε. Έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Είδομεν. Μάλλον δεν έχουμε καθόλου χρόνο μπροστά μας. Έχουμε. Στον μπάσκετ. Έχουμε πολύ χρόνο. Έχουμε πολύ χρόνο. Μάλιστα. Θα βρεθεί ένας μεγαλοεπενδυτής. Κι άλλος. Τελικά είμαστε γωνιακό μαγαζί, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε αφεντικό. Γιατί είμαστε πολύ γωνιακό. Ναι. Άντε, τι να πεις. Άντε κλείσε να πάω να γράψεις κανένα πείωμα. Καλησπέρα. Γεια σας, γεια σας. Άντε, γεια. Ο συνθέτης. Ποίηματα, ρε, γιατί. Και εγώ έρθαμε τώρα. Ποίηματα. Τώρα τα λες. Θα το πεις το πείμα. Θα το πεις το πείμα. Το λέει το πείμα, Παπαδόπουλος, κατάλαβες. Να, ένα τέτοιο πάρε. Ποιο. Για να δω. Δώρο, ωραίο. Καλό. Κριτσίμης. Εγγύηση. Πλησιάζει. Βαγγέλης, εδώ. Ίσως επόμενες μέρες το επισκεφτώ. Τι είναι αυτό. Like. Vibes. Vibes. Yellow. Yellow gold. Καλά, Βαγγέλης, εντάξει, τι θα είχε. Αυτό τι είναι. Αστεράκι. Yellow θα είχε. Αυτό τι είναι. Μάτι. Μάτι. Α, και εδώ είναι νομίσματα. Ναι. Ωραία. Είμαστε τόσο άπλοι στην Ελλάδα που τα νομίσματα τα κάνουμε κοσμήματα. 0-0. Ημίχρονο. Βέλγιο Παναμάς. Πρώτο ημίχρονο. 0-0. Αδικεί το Βέλγιο το αποτέλεσμα. Είχε πολλές ευκαιρίες. Την νησία Αγγλία βλέπω εδώ δίνει ένα 45 περίπου το διπλό της Αγγλίας. Έχω βγει την Παρασκευή το βράδυ στο Κιλόνι. Ναι. Και έχω δώσει. Παρασκευή βράδυ τώρα, πρόσεξε, για τα μάτια του Σαββάτου έχω δώσει Γαλλία. Τι. Άσο και over. Άσο και over, ναι. Αργεντινή, χ και under. Αργεντινή έδωσε χ και under. Και έχω δώσει Περού, Δανία, 0-1 ακριβές σκορ. Και τα έπαιξες. Όχι. Να. Και δεν τα έπαιξα ποτέ. Και τα βλέπω βγαίνουν και λέω ήμουν έτοιμος να πάω να φύγω μες στη θάλασσα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Υπάρχει ανεβασμένη σε όλα μπαουτάρι στη συνέντευξη του Βαγγέλη Πλατέλα. Για όσους να τον ακούσατε, να τον διαβάσετε και σε λίγη ώρα θα μπορείτε να τον ακούσετε κιόλας. Εγώ την ακούω αυτή τη στιγμή. Με το ηχητικό το οποίο θα ανέβει. Ναι, με αυτό που βλέπεις. Όχι όμως με τον Βαγγέλη Πλατέλα. Αναστάζια και πώς το λένε. Δεν την ξέρω την κυρία. Κωτίκο. Κωτικό. Κωτικό. Σήμερα βρέθηκε στο Ρήσο ο Θόδωρος Καρυπίδης. Τι έκανε, έσκαψε. Έκανε μια επιθεώρηση, όχι δεν νομίζω. Έκανε μια επιθεώρηση στις εργασίες που πραγματοποιούνται. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο. Μου και τι φωνάζεις. Ναι. Είπες εσύ σε μένα, ναι. Γιατί φωνάζω. Στην εκπομπή δεν φωνάζω εγώ, στην πρωινή φωνάζω. Σε αυτήν την ώρα φωνάζει καμιά φορά. Βασικά γενικά φωνάζει. Ναι. Λοιπόν. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο το Ρήσο να προλάβει να είναι έτοιμο μέχρι τις 2 του Ιούλη για να διεξαχθεί η πρώτη της ομάδας εκεί πέρα. Το γράψαμε και το Σάββατο, υπάρχει ένα θέμα γενικότερα με την πρώτη προπόνηση και τις πρώτες προπονήσεις που θα κάνει η ομάδα πριν να ανέβει στο Βέρμιο. Θα πάει κάπου, πάει στο Μάτι. Υπάρχουν πάει αθλητικά στο... κέντρα. Ναι, κάπου θα πάει. Ναι, απλά υπάρχει ένα δεχόμενο το ορίσιο να προλάβουν οι εταιρεία του κύριου Πατζαρτζίδη να είναι έτοιμο μέχρι τις 2 Ιουλίου. Χαμήλωσε λίγο την Αϊδό που. Αν άντρα είναι. Λοιπόν, γι' αυτό το είπα. Ναι, θα δούμε τις επόμενες μέρες κατά πόσο θα είναι αυτό εφικτό τελικά. Ναι. Κατατίθηκε και ο Φάκελος σήμερα για την αδειοδότηση. Τι έγινε, την πήραμε την άδεια. Την πάει λένε ότι είναι πλήρης. Τι είναι. Είναι πλήρης ο Φάκελος της ομάδας. Οικονομικά δεν τίθεται θέμα γιατί ο Άρης ελέγχθηκε και στο πλαίσιο της επιτήρησης που υπάρχει κάθε τρεις μήνες πλέον. Αν είναι τώρα καλά και στα υπόλοιπα ακαδημίες, ισολογισμούς, πλάνα βιωσιμότητας. Σκέφτεσαι να πάρουμε άδεια για τις ακαδημίες. Που ξέρω... Αλλά για οικονομικά κριτήρια, άμα είσαι τροσαφέρες. Τώρα, άμα δεν, αν δεν ζεις τα άλλα, τρως πρόστιμο 20.000. Τίποτα. Έφυγε ο Πανιόνιος. Να είχαμε να λέγαμε. 20.000 τα βγάζουμε, τα δίνουμε, γεια σας. Δεν πειράζει. Χαλάλη. Μπορεί να μου δώσει τα 5. Ε? Τα 5 να μου δώσει. Τα έχω στο αυτοκίνητο. Πού το έχεις παρκαρισμένο. Τα έχω στο αυτοκίνητο. Ναι, όταν... Γιατί ο Καρυπίδης είχε 10 μια φορά στο αυτοκίνητο. Εντάξει. Όταν γύρισε δεν ήταν εκεί τα 10. Ναι. Λοιπόν, θα πέρα να δούμε τι θα γίνεται με αυτό. Πάντως υπάρχει αισιοδοξία. Τι βλέπεις, ελπίζω. Λοιπόν. Ναι. Τρελή μπάλα. Εξαιρετική μπάλα. Είναι σήμερα και μια έτσι, μαύρη επέτειος, ας το πούμε έτσι, καθώς πλέον 6 χρόνια από το θάνατο ενός ανθρώπου, τον οποίο εσύ τον είχες προλάβει ρεπορταζιακά. Είχατε αυτό το προνόμιο. Ναι, το είχατε. Και ρεπορταζιακά και συνεντεύξεις τον έχω κάνει και για το Μετροσπορ και το Μετρόπολης τότε, αλλά και κοντά, από κοντά για τον Αλφα είχαμε κάνει μια τηλεοπτική. Τι άνθρωπος ήταν, ρε φίλε, εγώ δεν είχα γνωρίσει ποτέ. Εντάξει, ήταν
δυναμικός. Ναι. Γνώστης, δυναμικός. Και δεν έκανε πίσω. Εγωιστής. Όχι. Πεισματάρης. Όχι. Τι. Δεν φοβόταν. Δεν φοβόταν. Και αυτό είναι. Να συγκρουστεί δεν φοβόταν. Ναι. Και είχε συγκρουστεί τότε και με σούπερ και με τέτοια. Δεν καταλάβαινε ο Παναγούλιας. Μορφή ήταν ο Παναγούλιας, φίλε. Ο Παναγούλιας είναι ο άνθρωπος που πήγε το ποδόσφαιρο σε μια χώρα που είχε μάθει να παίζει baseball και μπάσκετ. Αλήθεια είναι αυτό. Και αυτός πήγε το ποδόσφαιρο. Αλήθεια είναι αυτό. Και τον Άρη τον υπηρέτησε ως παίχτης, ως προπονητής και ως πρόεδρος. Πάμε στον. Α, ως πρόεδρος. Στον φίλο. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Μόναχο εδώ. Μόναχο. Τι γίνεται, ο Σαράντος. Καλά, εσύ. Καλά, δόξα τω Θεώ. Πώς πάει. Πολύ βροχή. Στο Μόναχο. Στο Μόναχο, εδώ βρέχει συνέχεια και έτσι δεν μας φαίνεται. Δεν μας φαίνεται. Μας φαίνεται. Για Ιούνιο. Εδώ έτσι κι αλλιώς ο καιρός είναι μια έτσι, μια αλλιώς. Πώς πάμε, παιδιά, τι λέει. Εσύ που είσαι, ρε φίλε, κιόλας έτσι μακριά κιόλας από μια απόσταση, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, γιατί εμείς εντάξει είμαστε πιο κοντά. Εσύ πώς τα βλέπεις τώρα από το μακρινό Μόναχο. Τι εννοείς, ποια πράγματα. Στην ομάδα, τις εξελίξεις, το τι γίνεται. Μια χαρά, γιατί. Μια χαρά. Η δικιά σου εικόνα, ρε παιδί μου. Από... Η δικιά μου εικόνα, το γήπεδο φτιάχνεται, το Ρούσιο φτιάχνεται, μεταγραφές θα γίνουν. Όλα καλά, αισιοδοξία. Γιατί να τα βλέπω μαύρα. Όχι, δεν σου πω να τα βλέπεις μαύρα, ρωτώ. Εντάξει. Το μπάσκετ είναι μια πληγή που εντάξει είναι δύσκολο να κλείσει χωρίς λεφτά και άμεσα, αλλά το ποδόσφαιρο μια χαρά. Γιατί. Όχι, δεν είπα ότι δεν είναι όλα μια χαρά. Απλά επειδή δεν μιλάμε συχνά με άνθρωπους στο εξωτερικό. Γι' αυτό. Μια χαρά, μια χαρά. Κοίταξε, εγώ θέλω να επέστρεψα και κοιτάω τώρα να πούμε να ξαναγίνω ομάδα. Δεν ήμασταν ομάδα. Κακά τα ψέματα, δεν είναι. Έτσι. Ήταν μια ομάδα ειδικών συνθήκων, θα λέγαμε. Τώρα θα γίνει ακριβώς, ακριβώς. Τώρα θα κοιτάξουμε τις κινήσεις που θα γίνουν. Λίγο αισιοδοξία και λίγο εντάξει. Δεν χρειάζεται να τα. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, να φτάσεις αμέσως σε ένα επίπεδο Α. Θέλει δουλίτσα. Διαρκεία θα πάρεις. Ορίστε. Διαρκεία θα πάρεις. Τον Αύγουστο που θα κατεβώ. Εννοείται θα πάρω. Τι, έτσι θα τον αφήσω τον Καρεμπίδη να μου λέει ότι δεν πήρε. Και θα πάρω και διαρκεία. Ναι. Και όλοι πρέπει να πάρουμε ένα διαρκεία. Δεν είναι 120 ευρώ τι ψυχή έχει. Okay, έχει μεγαλύτερη αξία να ξέρει που έρχεται από έναν άνθρωπο όπως εσύ που μένει στο εξωτερικό μόνιμα. Αυτό το οποίο λες τώρα. Εγώ. Μα δεν το κάνω. Εγώ θα το δω την τηλεόραση. Το κάνω. Ναι, γι' αυτό το λέω. Για μην... Το είχα ξαναπεί και στο Χρήσταντο Δέα μου πει με ένα Καρεμπίδη στην Άμστερνταμ ένα ώρα μόνο. Και κανένα Αριανό. 120 ευρώ είναι δύσκολη κυρία, αλλά θα βρεθεί να τα δώσουμε. Γιατί? Να μην τον αφήσεις μόνο να λέει δεν μας βοήθησε κανένας. Πώς θα κάνω το ένα, πώς θα κάνω το άλλο. Ναι. Έτσι είναι. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι, έτσι. Εννοείται. Ωραία, το πάρω το διαρκές. Πόσο είναι, δεν ξέρω, 130. 120. 120 ευρώ, τι, η γυναίκα μου τα τρώει σε μία ώρα. Πλάκα με κάνεις. Ωραίος. Δεν θα πάρω ένα διαρκείας. Σωστά. Τι, σιγά τώρα για τον Άρη. Μπράβο, θα το συνδυάσουμε με βόλτα Θεσσαλονίκη, θα κάνουμε τα ψώνια μας, θα πάρουμε και ένα διαρκείας. Τώρα τον Αύγουστο κατεβαίνουμε. Δυνατός. Καμία μεταγραφή, ακούγεται τίποτα. Εντάξει, ο Πλατέρας το άκουσα πριν, θα υπογράψει, αλλά κάτι άλλο. Ο Μαρτίνεθ. Καλός είναι κι αυτός. Περιμένουμε, κι άλλος θα πάρει η ομάδα. Μέσα στη βδομάδα θα κάνει 3-4. Εννοείται, ναι, εννοείται. Θέλει δουλειά, παιδιά. Είμαστε καινούργια ομάδα. Και υπομονή. Και υπομονή. Βέβαια υπομονή. Δεν μπορείς να καταδικάσεις κάτι πριν ακόμα ξεκινήσει. Εννοείται αυτό. Μέσα στην κρίνια μια ζωή και τι είναι αυτή και τι. Δεν έχουμε τα πορτοφόλια του Σαββίδη. Θέλει υπομονή, θέλει σιγά σιγά. Αλλά για κάτι άλλο πήρα τηλέφωνο, παιδιά. Για μένα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Άρης, ΠΑΟΚ, Ηρακλής. Έδρα Θεσσαλονίκη, Μακεδονία. Ναι. Μία ανακοίνωση δεν βγάλανε. Όχι. Για αυτό το... Αυτό τίποτα, λέγαμε. Ε. Αυτό είπαμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Δηλαδή μία ανακοίνωση να πούνε έστω κάτι. Τίποτα, φίλε. Τίποτα, ε. Τίποτα. Δεν έπρεπε να ντρεπόμαστε και οι τρεις μαζί. Και μαζί και χώρια. Και μαζί και χώρια. Έτσι είναι. Τι να πω. Να είσαι καλά. Αλεξάνδρα, πες, Άρης είσαι. Πες το Χρυσάντο. Άρης είσαι. Αλεξάνδρα, πες το. Πες το. Αλεξάνδρα, τι ομάδα είσαι.
Αργιανάρα, τι θα είναι. Μπράβο, Αλέξανδρα. Κλείσε να πάρουμε και τον τελευταίο. Χαιρετίσμα στο Μόναχο. Έγινε, καλό, καλό απόγευμα. Γεια, γεια, γεια. Έτσι. Μην καλείτε άλλο ένα τελευταίο. Για να κλείσουμε. Παρακαλώ. Γεια σας. Και τυχερό. Κλείστο με. Ποιος το είπε. Εγώ, φιλέ. Παπαδόπουλος. Πέθανε. Τι λες τον Νέρ, τι είναι αυτά. Κάτσε. Ο Νέρ κιόλας. Κάτσε, κάτσε, γιατί άμα πάθω τίποτα, εσύ θα το χρεωθείς μετά. Δεν έχω θέμα. Ο Νέρ κιόλας. Μάρτ, Στέλιο. Δεν έχω θέμα. Εγώ θα καταθέσω ότι ήμασταν μαζί. Φυσικά, αδερφέ μου, και αυτό δεν έχω θέμα. Έτσι. Τι έγινε. Παπαδόπουλε, δεν ζεις. Απλά αναπνέεις τελευταίες ώρες, να ξέρεις. Αδελφέ μου. Άστο να πάει στο Βέρμιο και μετά. Στο Βέρμιο θα πάει. Εκεί θα πάει με τις αρκούδες. Στην Ολλανδία. Ολλανδία, φίλε, θα πάνε άλλοι. Αυτοί που πρέπει. Αυτοί που έχουν ευρωπαϊκή ταυτότητα. Αυτοί που κόβει το μάτι τους από μπάλα. Και ξέρουν τι, και ξέρουν τι ομάδα θα έχουν. Ο Εσκουδέρο μου είχε βάλει όλες από το σέλιο τον Εσκουδέρο. Είχα στείλει φωτογραφίες από το, τότε από την Ιταλία. Και τις φωτογραφίες τραβούσαμε εμείς τότε. Πρώτη χρονιά. Οι καλύτερες ήταν το Εσκουδέρο. Οπότε πάρα από το σέλιδο στο Μετροσπορ. Εσκουδέρο! Λέγανε όλοι τι παιχτάρα είναι αυτή. Την πατούσε την μπάλα και έπεφτε. Δεν την έβρισκε αυτό. Το άλλο που έχει πάει στην Νότια Γαλλία ήταν ωραίο. Με ολίβα, φίλε, καλύτερα. Ω, εκεί ναι, ήταν ωραία. Εκεί ήταν ωραία. Νότια εκεί Γαλλία. Εκεί ήταν το Καμπρετόν που πήγαμε. Και Νότια Γαλλία. Μα είχε κανονίσει ο Λάμπρος τότε εκεί πέρα να είμαστε 50 χιλιόμετρα μακριά από την ομάδα. Πολύ καλό. Και κάθε μέρα πηγαίνει ερχόμασταν 50 χιλιόμετρα. 50 πήγαινε 50 έλα. Ναι. Πω, για τρέλα. Μόνο ένα. Καθόμασταν εκεί όλη μέρα. Μόνο ένας μίγνωστος θα μπορούσε να το κάνει. Άκου τι κάνανε. Τα κανονίσαν έτσι να είμαστε μακριά από την ομάδα και καλά για να μην ενοχλούμε την ομάδα. Εμείς τι κάναμε. Επειδή μετά 50 χιλιόμετρα πηγαίναμε το πρωί. Καθόμασταν όλη τη μέρα εκεί. Βλέπαμε τα πάντα. Ενώ όταν είσαι κοντά στο ξενοδοχείο στο εξωτερικό, πας κάνεις τη συνεντεύξη σου το. Τις δηλώσεις και τα λοιπά, φεύγεις μετά, πας στο ξενοδοχείο σου. Εμείς επειδή ήμασταν 50 χιλιόμετρα, όλη μέρα πέτυχε ακριβώς το αντίθετο όπως έκανε με όλα τα πράγματα ο άνθρωπος. Καλά, ναι. Ήμασταν όλη μέρα εκεί, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βέβαια, η καλύτερη τέτοια προετοιμασία ήταν να το σκάσω ναυτί τον κάλπο. Εκεί, φίλε, ήμουνα με την ομάδα, οπότε το είχα διαπιστώσει από πρώτο χέρι. Σώπα, ρε, εσύ. Έχει. Και πήγαινα. Και πώς έτυχε τώρα, πρόσεισε. Είμαστε 8 μέρες στην Ελβετία. Μία μέρα έφυγα να πάμε τους άλλους δημοσιογράφους. Μία. Και βγήκαν και ο ναυτοί με τον Κάλβο. Πώς το λέγανε εκείνο εκεί που είχε βάλει στην είσοδο, κόλλησα το βράδυ. Κολτσίδας. Τον πρώην διαιτητή. Ο Κολτσίδας ήταν, ρε. Ο Αγγελάκης. Δεν ήταν ο Κολτσίδας. Ο Κολτσίδας. Ο πρώην διαιτητής εκείνος ήταν. Στην Ελβετία ήταν ο Γιώργος. Ο Αγγελάκης ήταν στο Ζέφελντ. Στο Ζέφελντ δεν φύγαν οι άλλοι. Όχι, όχι. Εκεί ήταν στο. Που είχε κάνει ο Μίστερ στην, και Ελβετία, εμείς, στην Ελβετία με Κούπερ προπονητή. Ναι. Πώς το λέγανε, δεν θυμάμαι την περιοχή εκεί πέρα πάνω σε ένα βουνό. Εν τω μεταξύ βγήκαν και λάθος έξοδο κιόλας. Πήγαν σε ένα χωριό, όχι το Κίτσμπουργκ είναι Αυστρία. Σε ένα χωριό το οποίο 11 η ώρα σταματούσαν να σερβίρουν μπύρες γιατί ήμασταν μόνοι μας. Βγήκαν έξω για να δουν εμάς. Δόξα και τιμή στο δίδυμο αυτό, ήταν εκπληκτικό δίδυμο. Ναι, ναι. Το μέρος που η μπύρα ήταν πιο φθηνή από το νερό, ή μάλλον ανάποδα. Το νερό πιο ακριβό από την μπύρα. 6 ευρώ το μπουκαλάκι το νερό. Σε καλό δρόμο. Σε καλό νερό. Ενώ ο Τσίπρας εδώ δεν φτάνει με μισό ευρώ παίρνει νερό. Αλλά μη. Αυτό που έγραψε το εσύ, ναι. Σ' άρεσε. Γίγαντα ετέ. Είσαι το παιδί, ποια νου είσαι παιδί τώρα. Του Μακεδόν Άρη. Τη νίκη Νότιο Μακεδόν Άρη. Όχι, ούτε Μακεδόνας, γιατί είναι αλυτρωτικό τώρα αυτό που λες. Είναι ντροπή. Αφού το είχαμε καταχωρήσει, το έχουμε καταχωρήσει, δε φίλε. Ο αλυτρωτισμός. Θέλουμε, άμα λέμε Μακεδόνα, θέλουμε να γίνουμε Μακεδόνες ημιτασιών. Ναι. Άρα θα συλλαμβανόμεθα. Άμα λέμε για Μακεδόνα. Άσχετο, θα μπορούμε να κάνουμε και τέτοιο. Αυτό τώρα, να σου πω κάτι. Ευτυχώς ακόμα δεν έχει επικυρωθεί η συμφωνία, γιατί μπορεί να με συλλάβουμε αυτό το άρθρο. Δεν μπορεί. Άνετα, δεν, τώρα δεν, εμάς τους δύο. Δεν άνετα. Λέω για ψευτομακεδόνες επίσης μέσα, άρα και αυτό είναι για τον αλυτρωτισμό ανάμεσα στα κράτη. Και αν έρθω εγώ και οι φίλοι μας. Άρα διεγείρω τα μίση. Έξω από το αστυνομικό τμήμα θα τις συλλάβουνε. Σε ποιο? Κάνουμε διαδήλωση. Σε ποιο αστυνομικό τμήμα? Να σε αφήσουν ελεύθερο. Αν είναι το ΙΒ είναι φίλοι μου. Ναι. Άντε κλείσε να κλείσουμε. Λοιπόν, έχω είδηση που δεν έχεις. Για πες. Ξεκίνησε η διατροφή ο μπλε τροβαδούρος. Αυτός χρωστάει δύο τραπέζια.
Αν το πληρώσει έστω το ένα, δεν θα τον ξεφτυλίσω δημόσια. Αυτό το λασκαρόπεδο. Αυτό που παίρνει. Αυτόν τον υποστηριχτή του Λάσκαρη. Ο Χαρτζηλίκης. Αυτός εδώ που μπλε τροβαδούρος. Παπαδόπουλε. Έλα. Μην με πάρεις κανένα τηλέφωνο, ξέρεις. Δεν ζεις. Δεν ζεις πλέον. Θα σε πάρω τώρα που θα κλείσουμε για σπάσιμο. Πας Βέρμιο. Σε παίρνω τώρα. Πας Βέρμιο. Ναι. Γιατί έχεις άδεια. Γυρνάς από το Βέρμιο να γράφεις που θα είναι ο άλλος Ολλανδία. Και μετά. Νάτε και να ξεκαριάσει λίγο γιατί κάποιος θα κάνει εκπομπές. Έτσι. Το καλοκαίρι. Έτσι. Ο Γιάννης Παραπονιάρης. Ποιος είναι? Καλησπέρα. Γιάννης Παραπονιάρης είναι για την μπάλα που είναι πορτοκαλί. Και την μπάλα που φωνάζουν όλοι γκολ. Άφιλε. Τέλος πάντων. Να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά, λοιπόν. Έγινε. Τσαρλ, τραπέζι. Έλα. Να κάνουμε. Κανόνες. Την Παρασκευή. Αυτή δεν γίνεται. Είναι η μοναδική που παντρεύεται ο Στέφανος. Δηλαδή τι να πω. Και ο Ανδρέας παντρεύεται το Σάββατο. Εντάξει, με παντρεύεται ο Στέφανος. Όλοι παντρεύονται. Ο αδερφός της μάχης, τι να πω, ότι δεν πάω. Μια καλή δικαιολογία είναι. Πες φάγαμε πολύ με τον Χρυσάνθο, θα σε πιστέψει. Ναι, έλα, μπράβο. Έγινε. Γεια σου, Στέλιο, λοιπόν. Αυτά. Φεύγουμε, κύριε Παπαδόπουλε. Φεύγουμε. Αύριο. Αρθούμε πάλι. Αρθούμε πάλι. Καλά. Εγώ θα έρθω και το πρωί, να ξέρεις. Εντάξει. Εντάξει. Ευχαριστούμε, κύριε Καβαδία. Να είστε καλά, κύριε Καβαδία. Να είστε καλά κι εσείς. Ακολουθεί ώρα για μπλε. Ώρα για μπλε. Με τον Γιώργο Ματζιούκη. Τα λέμε αύριο ξανά λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.